Σήμερα είμαστε στην τρίτη εβδομάδα του προγράμματος. Το πρόγραμμά μας έχει ξεκινήσει από τις 11 Ιουλίου στην Αθήνα, συνεχίστηκε και στο Ναύπλιο και σήμερα και ήρθαμε την Κυριακή στη Μυτιλίνη. Επικεντρωνόμαστε στις προσφυγικές και μεταναστευτικές σπουδές. Επομένως, θεωρήσαμε ότι η Λέσβος ως το επίκεντρο των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών από το 2015 και πιο νωρίς, αλλά σε μεγάλους αριθμούς από το 2015, ήταν το καλύτερο μέρος για να καταλάβουν οι φοιτητές μας τον αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες, το τραύμα που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι, και έτσι αποφασίσαμε να έρθουμε στο νησί. Σήμερα αυτό που κάναμε ήταν μία άσκηση για να καταλάβουν οι φοιτητές τι βήματα πρέπει να κάνουν τη στιγμή που έρχονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες και πατούν το πόδι τους στο νησί. Και αυτό έχει να κάνει με την αναγνώριση των θυμάτων, με αναγνώριση των πρώτων αναγκών τους και μετά βεβαίως την αποστολή του στο τοπικό νοσοκομείο. Ήταν αρκετά αγχωτική. Δεν περίμενα ποτέ ότι όταν θα βιώσεις το πεδίο, τα συναισθήματά σου είναι εντελώς διαφορετικά. Δεν μπορείς να σκεφτείς καθαρά. Πρέπει να συνεργαστείς με άλλους ανθρώπους, τους οποίους μπορεί να μην γνωρίζεις. Οπότε θεωρώ ότι η συνεργασία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει όλοι να συνεργαζόμαστε για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα και να σώσουμε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούμε. Ήταν μια εκπληκτική άσκηση, γιατί οι φοιτητές απλά διαβάζουν για αυτές τις δραστηριότητες. Το να δουν λοιπόν πώς λειτουργεί το Coast Guard και πώς η ακτοφυλακή και πώς όλες οι ομάδες συνεργάζονται μεταξύ τους. Είναι κάτι μοναδικό για αυτούς. Χρειάζεται πάρα πολύ σημαντική η εμπειρία και όχι μόνο η μάθηση από τα βιβλία. Όλο το πλαίσιο είναι ένα νομικό πλαίσιο και είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς μου φοιτητές που δεν έχουν άμεση επαφή με την καθημερινότητα να δούνε πώς λειτουργεί αυτό το πλαίσιο στην πράξη. Δεν μπορείς να φτιάχνεις κανόνες από το σπίτι σου, από τον καναπέ σου. Πρέπει να είσαι εδώ να το δεις. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό και ευχαριστούμε ιδιαιτέρως το Λιμενικό Σώμα και το Λιμενικό Ταμείο που μας βοήθησαν να οργανώσουμε αυτή την τόσο σημαντική εμπειρία για τους φοιτητές μας. Ήταν ένα μικρό, δεν θα πω δώρο, ένα μικρό είδος, ένα μικρό πραγματικά κάτι το οποίο εύχομαι, όπως είπα και στον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, να μην το χρησιμοποιήσουν ποτέ. Και αν το χρησιμοποιήσουν, να είναι σίγουροι ότι με την ευχή μας και με τις προσπάθειες εκπαίδευσης να έχει επιτυχή αποτελέσματα. Και πάλι το λέω, είμαστε κοντά στην κοινωνία, είμαστε κοντά στους ανθρώπους, για το καλό όλων, για το καλό κόσμου. Η ιδιότητά μας είναι ότι έχουμε μια εταιρεία, τη Healthcare Education and Training, η οποία είναι ένας επιστημονικός φορέας για να διενεργεί πιστοποιημένα σεμινάρια, αλλά όχι και μόνο, και ενημεριωτικές εκδηλώσεις σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, αλλά κατά κύριο λόγο με έδρα τη Μυτιλίνη. Αυτά τα σεμινάρια είναι για θέματα υγείας, από ό,τι καταλαβαίνω. Κατά κύριο λόγο είναι θέματα υγείας. Είναι πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιση τραυματιών, όλα αυτά τα σεμινάρια που χρειάζεται για να μπορεί και ακόμα και ο απλός πολίτης να είναι ενεργός και να μπορεί να παρέχει πρώτες βοήθειες στο πρώτο χρόνο. Okay, so one thing we learned from COVID was that while we were building capacities, skills, knowledge, the issue was capability, performance at the field level. And simulation exercises are one way to improve capability at the field level through practice, practice and practice. Secondly, the way we see emergency preparedness in future, it is refugee health, leaving no one behind, climate change, sustainable development, all as part of emergency preparedness as one continuum. So refugee health and leaving no one behind is extremely critical for WHO and also part of the European program of work of the regional director for next 5 years. So working with University of Athens and other stakeholders, we come together to make sure that no one is literally left behind. We are walking the talk, putting our money where our mouth is, and working with partners to make sure that when we hit the real scenario, we are really prepared and ready to address any crisis.